Ο εμπορικός δρόμος της Κύρου να γίνει λειτουργικός όσο μπορεί πιο πολύ να γίνει. Θεωρώ ότι τη δεύτερη εβδομάδα που μπαίνει η κατασκευή της Αβανταριάς, όταν είχαν προηγηθεί μήνες επί μηνών με αλλεπάρτους συζητήσεων και διαβουλεύσεων, να μπαίνει από το κύριο Μιλωνάκη θέμα συζήτησης, είναι ονειρή αυτή η ερώτηση. Καταρχήν δεν μπαίνει από μένα, μπαίνει και από τον κύριο Σιδεράτο. Και να ανακαλέσει το παρακαλώ. Να πείτε γιατί είναι πονηρή. Είχατε σαν πολίτη το δικαίωμα κατά τη διάρκεια τη διαβούλευση που έρχονται, τη μελέτη των εκκλήσεων, να κάνετε αντέσταση, να κάνετε οτιδήποτε. Τώρα, εν μέσω τη κατασκευή του έργου, να κάνετε τέτοιε ερωτήσει είναι του πονηρού. Και δεν μα έχετε πείσει ότι οι προθέσει σα πάντα είναι αρνέ και αναδέ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πάει στην υπηρεσία, να κάνει έσταση, να κάνει να πάρει οτιδήποτε χαρτιά, να μελετήσει τις υπηρεσίες και τα πάντα. Αλλά όχι να μπαίνει θέμα πρώην υπηρεσίας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο από έναν πολίτη που δεν έχει δείξει από το διάστημα ότι είναι και τις απορριψιότερες φορές να καθέσει τις υποθέσεις του. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά τον κύριο Μιλωνάτη και τους χαρακτηριστικούς, ακούστηκαν ότι δεν μας εκφράζουν καθόλου. Νομίζω ότι απτυχούν και υπάρχουν μόνο αντιλήψεις του Δημάρχου. Δεν μας βρίσκουν σύμφωνοι. Σε λίγο θα ζητήσει και πιστοποιητικό φρονημάτων για το ποιος θα είναι στην αίθουσα και τι θα εκφράζει, τι θα λέει η βασική περίπτωση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κάθε δημότης, ο οποίος έχει μία γνώση, ή έχει μια αγωνία για τον τρόπο που εκτελούνται τα έργα. Στο κάτω-κάτω τα έργα είναι δημόσια, που σημαίνει ότι αξιοποιούν πόρους που ανήκουν σε όλους και γίνονται υποφελία όλων. Αν λοιπόν υπάρχουν υποδείξεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αρχαιότερη υλοποίηση ενός έργου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην τις ακούσουμε, να προβληματιστούμε και στο κάτω-κάτω, εάν δούμε και αν το δήλωσε εκφραστεί ότι αυτές οι απόψεις δεν έχουν καμία αξία ή, εν πάση περιπτώσει, οι αγωνίες είναι υπερβολικές και έχουν προβλεφθεί με τέτοιο τρόπο τα πράγματα, ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί να μην τον ακούσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Θεωρούμε λοιπόν ότι επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι όπως και έχει γίνει ο Καλλιδάτης, είναι και το μοναδικό όργανο συλλογικής έκφρασης, μέσα στο οποίο πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις και να κατατίθεται, ορθά πράγματι ο κύριος Μιλωνάτης, έστω και αυτή τη στιγμή, εξάλλου από ό,τι βλέπω εδώ και από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από τον τύπο, έχει κάνει μια σειρά παρεμβάσεων σε διάφορα χρονικά διαστήματα, προς το τέλος, εν πάση περιπτώσει, όπου καταθέτει τις απόψεις σχετικά με το έργο. Άρα, καλό θα ήταν να τον ακούσουμε. Αυτό ό,τι αφορά να πω κάτι, ήθελα για κάτι να σχόλησε. Σίγουρα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποκλείει κανένα. Έτσι, οι όποιοι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που ακούστηκαν νομίζω ότι πάνω στα νεύρα, πάνω στα νεύρα. Αυτό ήθελα να πω ότι δεν ακούστηκαν τέτοιες απόψεις. Ναι, νομίζω εντάξει. Αλλά επειδή ο κ. Μιλωνάς, εγώ δεν διάβασα την αίτηση που η οποία έχει καταθέσει το Πρόεδρο, επειδή την πήρα τώρα, νομίζω ότι είναι σίγουρα τεχνική όρη περισσότερο. Θα ήταν καλύτερα να καταθέσει τεχνική υπηρεσία. Και αν κρίνει τεχνική υπηρεσία ότι πράγματι υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη μελέτη του εκτελεμένου, ας το φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η τεχνική υπηρεσία μαζί με την έκθεση του κ. Μιλωνάκη και να το συζητήσουμε για το πέρασμα. Αλλά το να καθόμαστε αυτή τη στιγμή να το βάζουμε εκτός ενεργεία, χωρί να είμαστε ενημερωμένοι σε θέματα τεχνικά, νομίζω δεν έχει και νόημα, έτσι. Το λέω επειδή πήγε πρόεδρε από την πλευρά του Δημάρχου με πολύ απόλυτο τρόπο. Εν ολίγη στο θέμα του δεν δικαιούσε για να ομιλήσει. Ο Δήμαρχο είναι και ο Δημήτρη. Ποιε είναι οι εξελίξει. Ο Δήμαρχο στον τόπο που εκφράζει για πάνω από τι για να συμπεριφέρει και τι κρατικέ ομιλίε. Λοιπόν, καταρχήν και προσωπικό θέλετε το λόγο. Κύριε Μιλωνάκη, να μην πάμε σε μια. Όχι, δεν πάμε σε καμία κοντρά. Δεν πηγαίνουμε σε καμία κοντρά. Το έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή δεν είναι έκθεση, λέει, είναι έργο σε εξέλιξη. Αν το πάμε σε ένα επόμενο συμβούλιο, πάει κάτι και το παιχνίδι. Όχι σε επόμενο, αύριο μπορεί να συναντηθείτε για κύριο Τσακώ. Αν διαβάσετε, όχι. Και να το φέρουμε σε θέμα. Κάντε μια έκθεση σύσκεψη αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί μια έκθεση σύσκεψη, δεν λέω να σταματήσουμε οι εργασίες, να ανταλλάξουμε πέντε απόψεις. Δεν καταλαβαίνω. Ένα εκατομμύριο μπορεί να εκτελείται χωρίς μελέτες και εμπειρικά και κατά τρόπο ατελεί. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα. Ο πονηρός, ο Μιλωνάδης και ο Σιδεράτος. Δεν καταλαβαίνω. Το έργο είναι
έργο ευτελείται βάσει σχετικών μελετών. Λάθος κύριε Δήμαρχε. Εάν δεν αναγνωρίζετε τη διαδικασία, ένα ακόμα λόγο που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να μιλάμε μαζί. Κάνετε λάθος κύριε Δήμαρχε. Το έργο εξελίγεται παρά δημοτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Όχι, πρόεδρε, έχουν ληφθεί δημοτικές. Αφού λοιπόν οι δημότες και μηχανικοί Νίκος Σιδεράτος και Δήμης Μιλιονάδης δεν μπόρεσαν να εισακουστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Σάββατο το πρωί στην Απλοταριά εξέφρασαν μπροστά στην κάμερα γιατί κατά τη γνώμη το έργο δεν εκτελείται σωστά και τι προβλήματα ενδέχεται να δημιουργήσει μετά την ολοκλήρωσή του. Λοιπόν, καλημέρα. Σας φωνάξαμε για να σας πούμε μερικά πράγματα πάνω στις ανησυχίες που έχουμε σχετικά με τα έργα που γίνονται στην Απλοταριά. Θελήσαμε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσουμε για το ότι τα έργα δεν έχουν μελετηθεί και όπως κατασκευάζονται θα δημιουργήσουν προβλήματα αντί να λύσουν προβλήματα. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπεται τα νερά της βροχής με ασφάλεια να υπογειώνονται και καθόλου το μήκος, πράγμα που είναι δυνατό να γίνει ακόμη και τώρα. Επίσης, δεν προβλέπεται οι υδρορόες από τα σπίτια να υπογειώνονται απευθείας και καταλαβαίνετε τι θα συμβεί εφόσον η Απλοταριά ως πεζόδρομος τη στιγμή που βρέχει και θα βαδίζουμε δίπλα στα καταστήματα για να προφυλαχθούμε από τα νερά, να μας έρχονται από τα πλάγια τα νερά από τις υδρορόες, γλιστρήματα και όλα αυτά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάνουμε ένα έργο για να κυκλοφορούμε με μπότες μέχρι το γόνατο, λαστιχένιες. Όλα αυτά θελήσαμε να τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε σήμερα αυτή την ώρα κατά κάποιο τρόπο να κάνει μια ευρεία σύσκεψη ο Δήμαρχος που να πάμε και εμείς και η τεχνική του και οι επιβλέποντες και η αρχαιολογία προκειμένου να δοθούν σωστές λύσεις για αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία να ξοδεύονται 890.000 ευρώ που είναι πάνω από 300 εκατομμύρια παλαιά σε ένα έργο το οποίο στερείται μελετών. Δεν μπορεί να γίνεται ένα έργο με ένα μόνο γενικό αρχιτεκτονικό σχέδιο, το οποίο θα αναγκαστούν και να το μεταλλάξουν τελικά εκ των πραγμάτων. Θεωρούμε ότι σαν βιομηχανικοί από τους παλαιότερους της Χίου έχουμε την υποχρέωση αυτούς τους βάσιμους φόβους που έχουμε να τους πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς, ο κύριος Δήμαρχος επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά, ιδιαίτερα στο πρόσωπό μου. Δεν άφησε το σώμα να συζητήσει το θέμα και να πάρει αυτή την απλή απόφαση σήμερα να βρεθούμε όλοι μαζί και να δώσουμε μια σωστή τεχνικά λύση. Γι' αυτό σας φωνάξαμε, γιατί πιστεύουμε ότι οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Δεν επιτρέπεται έργα να γίνονται κάθε 15 χρόνια και εξοδεύεται 1.000.000 ευρώ. Γιατί αν και το προηγούμενο είχε γίνει με σωστό τρόπο, δεν χρειαζόταν σήμερα να το χαλάσουμε. Αυτό είναι όλο και ο κ. Σιδεράτος μπορεί να σας πει και μερικά άλλα πράγματα γύρω από αυτό. Ανισορροπία μεταξύ της αισθητικής που επιδιώκουν με την μαρμαρόστρωση του χώρου και της τοποθέτησης των φρεατίων τα οποία υπάρχουν. Τα θέματα υψομέτρων δεν τα θεωρώ τόσο σοβαρά όσο θεωρώ το θέμα του ότι κάποιοι σωλήνες υπογειώνονται χωρίς να έχουν αποτυπωθεί ώστε να ξέρει κανείς αύριο μεθαύριο ότι αυτός ο σωλήνας βρίσκεται σε αυτή τη θέση και πρέπει έτσι να γίνει ώστε να καθαριστεί, να διανοηγεί. Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα νερά των κεραμιδιών υπογειώνονται και βγαίνουν στο πεζοδρόμιο. Εδώ δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, οπότε με ρήμνη του Δήμου, ο οποίος κάνει όλη αυτή τη δουλειά, θα έπρεπε τα νερά αυτά να τα οδηγήσει μέσα στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ομβρίων. Κάτι τέτοιο πάλι δεν γίνεται. Όσον αφορά αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μιλιονάδης, ότι το ζήτησε από το Δήμαρχο και ο Δήμαρχος δεν δέχτηκε, νομίζω ότι ο Δήμαρχος δεν ξέρει τεχνικά πράγματα. Πρέπει να αφήσουν η πολιτική να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση και αυτός ο οποίος όφιλε να απαντήσει στον κύριο Μιλιονάδη ή σε μένα ήταν οι τεχνικοί οι οποίοι κάναν τη μελέτη, όχι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν ξέρει από όλα αυτά, εκτός αν έχουμε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.